χρόνια, ταυτισμένοι με την τηλεόραση. Τη συνάντησε ο Γιάννης Πουλόπουλος στο καφέ Ολυμπιάδας του Παπάγου και είπαν εξαιρετικά πράγματα. Η κυρία Γκολεμά, λοιπόν, κυρία μου, μας ξεκαθαρίζει, πρόσεξε, ποιο είναι ακριβώς το παρασκήνιο στην κόντρα Λιάγκα Αρναούτογλου Παύλα Αντένα. Μας τα λέει η κυρία Γκολεμά. Επίσης, θυμάστε την πολύ ωραία παρέα του Τακατούκα εκεί, ναι, στην Καλκιδική, που στην Καλκιδική δεν έχει. Ναι. Όμως πλέον, ο Αντώνης Χανάκης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί δεν είναι φίλοι και τι λέει η κυρία Γκολεμά, ποιος θα έπρεπε να κρατά διαφορετική στάση. Επίσης, χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα επιτομή της βλακείας. Είναι ένα πρόγραμμα που υπάρχει στην τηλεόραση, μπορεί να είναι. Κρίνω το κανάλι, δεν έχει σημασία, εμείς τα δείχνουμε όλα. Επιτομή της βλακείας, ένα τηλεοπτικό προϊόν. Πάμε να δούμε λοιπόν την εξαιρετική κυρία Γκολεμά. Δεν είχε φάει πρωινό, φαίνεται, ήταν λίγο. Στο 14. Το μεγάλο ζήτημα της φετινής σεζόν νομίζω είναι τι θα κάνει ο Γιώργος Λιάγκας. Όταν ένας υπάλληλος, ένας τέλεχος, ένας παρουσιαστής, οτιδήποτε, δεν χρησιμοποιείται, αυτομάτως απαξιώνεται. Και αυτόματα μειώνονται και οι πιθανές τυχόν προτάσεις και αποδοχές που μπορεί να έχει. Αν του δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες να κάνει πράγματα και τα απέρριψε, είναι ένα δικό του θέμα. Δηλαδή μπορεί να πληρώνει και το κόστος κάποιας συμπεριφοράς που δεν άρεσε στα κανάλια. Πολλοί λένε ότι ίσως ευθύνεται σε αυτό και ο Αντώνης ο Κανάκης. Εσείς θα δίνατε μια θέση στον Αντώνη Κανάκη υπεύθυνο? Βεβαίως, εδώ βοηθούν άλλοι που είναι αλλαντάλλοδο, δεν έχουν ιδέα. Τώρα, γιατί δεν δίνει μια εκπομπή στο Λιάγκα ή γιατί δεν δίνει μια εκπομπή στον Αρναούτογλου, με τους οποίους υπήρξε κολλητός κάποια εποχή. Εντάξει, φιλίες κάποτε χαλάνε. Κάτι έχει συμβεί, γιατί υπάρχει παρασκήνιο προφανώς, εκεί. Ποιος ξέρει. Ναι. Να φέρεσαι έτσι σε ένα φίλο που παλιά φερόσουν διαφορετικά. Στη Late Night Zone προτιμούσατε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ή τον Γιώργο Λιάγκα? Νομίζω του Γιώργου του πάει περισσότερο, χωρίς να προτιμώ κανέναν. Αν σας έλεγα να επιλέξετε εσείς μια εκπομπή για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τι θα του λέγατε? Δεν ξέρω να σου πω. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, τα περισσότερα χωρίς επιτυχία. My Style Rocks με Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πώς σας φάνηκε? Καλά, αυτό είναι η επιταμή της βλακείας. Δεν ξέρω ποιος πρωτοεξευτελίζεται σε αυτή την εκπομπή. Μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτό είναι καρναβάλι, δηλαδή. Τίποτα, δηλαδή είναι το πραγματικά το απόλυτο τίποτα. Και κακογουστιά και τέτοιο κιτσαριό. Η Κωνσταντίνα, πώς σας φάνηκε? Τι να μου φάνει, είναι εκτός πραγματικότητας. Ναταλία Γερμανού. Θέλει αναμόρφωση, πώς το λένε. Και αυτή έχει σταθεί σε ένα μοντέλο που το ξέρει, τη πάει. Και σου λέει εδώ είμαστε, αυτό θα κάνουμε. Πέρα από το ψάξι λέει. Από πού τώρα να πρωτοξεκινήσεις? Καταρχήν ευχαριστήσουμε την Τέπη για τη συνέντευξη αυτή. Και για πάμε λοιπόν να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ήτανε λίγο παραπάνω αιχμήρη από ό,τι έχει υπάρξει κανείς στην τηλεόραση. Και το λέω εγώ που έχω πει κάποια λογάκια, ας πούμε, για το My Style Rocks. Ήτανε λίγο, το ξεφτιλίζεται. Ήταν λίγο βαριά κουβέντα. Αυτό σου φάνηκε. Κακό κορίτσι. Εμένα μου φάνηκε ότι το πιο βαρύ απ' όλα είναι για να πεις για έναν παρουσιαστή ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο βαρύ. Εγώ το θεωρώ δεδομένο αυτό, γι' αυτό δεν το σχολίασα. Ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Επέστρεψε όμως η Σπυροπούλου από τις λάσπες και μπήκε στα στούντιο. Οπότε επανήλθε στην ελληνική πραγματικότητα λογικά. Ναι. Θα έπρεπε. Μοιάζει λίγο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό ότι μοιάζει λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Γενικά ως παρουσιάστρια, όχι μόνο στο Μαϊστέρι. Εγώ να σου πω κάτι. Επειδή έκατσα και το είδα, το είχα γράψει στο βίντεο και το είδα το Σαββατοκύριακο για να έχω και γνώμη. Παιδιά, αυτή η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι παρουσιαστές να βγάλουν το δάκρυ, την αγανάκτηση από τους παίχτες και δεν το έχουν, παιδιά, μην τις μιλάτε στο αυτή. Σταματήστε, γιατί πρώτον, αυτά που τις λέτε τα λέει με κόμματα και καταλαβαίνεις ότι τη συλλαβίζει αυτό που ακούει. Και δεύτερον, δεν είναι ο μικρούτσικος, μην μπερδεύεστε. Το κορίτσι που θέλει να ξουρομαδίσει το άλλο, δεν μπορεί να την βάλει Σπυροπούλου να το κάνει. Είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς, για να μπορέσεις να βγάλεις από έναν παίκτη, έναν καλεσμένο, να κλάψει ή να δακρύσει ή να σου τα πει, πρέπει να μπορέσεις να έχεις μια σχέση μαζί του, να σε νιώθει οικείο. Δηλαδή να μην φτιάχνεσαι σε άλλο καμαρίνι, να φτιαχτείς το ίδιο καμαρίνι με τα κορίτσια. Λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι τώρα. Ο καθένας μπορεί να έχει το καμαρίνι. Όχι, όταν θέλει να κάνεις κοινωνικό και να γίνεις ένα τύπο Ανδρέας Μικρούτσικος, κλάψε μαζί μου. Τι προσπαθεί να φτιάξουμε ένα καμαρίνι όλοι μαζί, ο Στέφανος. Εμένα άλλη εκπομπή. Μάλλον για εκεί το πάει. Ας πάμε σε κάποιο παράπονο. Θέλει να τεχνόμαστε όλοι καμαρίνι. Θα σας κάνουμε πολύ ωραία παρέα.